Έναν κλάδο της καρδιάς που ποτέ φκένει ζωντανό μπόξ. Μια λέξη και τα σέρκα νυχτά στο σκοτεινό του ουρανού. Μια λέξη που κομμένη που μέσα στη ψυχή του. Βοήθεια. Μήπως ήρθε επιτέλους η στιγμή να αποτινάξουμε το στίγμα γύρω από τη συζήτηση για την ψυχική υγεία? Μήπως ήρθε η στιγμή να μιλάμε ανοιχτά για το θέμα αυτό? Και δεν είναι τελικά αυτή η μαγεία των τεχνών? Πως μπορούν να αφουγκραστούν τα ενδότερα της ψυχής και να τα μεταφράσουν σε έργα που η καθημερινή γλώσσα διστάζει να συντάξει? Μια αντανάκλαση, μια ψυχική ηχό. Η ψυχική υγεία, η τέχνη για την ακρίβεια, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τους αγώνες της κοινωνίας, την καθημερινότητα της κοινωνίας στο τέλος της ημέρας. Ένας καθημερινός αγώνας, ο οποίος αρκετοί άνθρωποι ζουν τον, αλλά ζουν τον στα κρυφά. Ένα αγώνας ενάντια στη ψυχική υγεία. Ένα αγώνας του καθενός που τον περνά μόνος του, κλεισμένος ενίοτε στον εαυτόν του. 13 Κύπριοι καλλιτέχνες έριξαν την τέχνη τους στο βαθύ πηγάδι της ανθρώπινης ψυχής και μας δείχνουν πως όποιο χρώμα κι αν έχει ή αν λείπει από την ηχό της, κανείς δεν είναι μόνος. Όπως βλέπετε, μαζευτήκαμε 13 διαφορετικοί καλλιτέχνες και ο καθένας μέσω της τέχνης του, είτε τούτε φωτογραφία, είτε συγγραφικά κείμενα, είτε κάποια illustrations, προσπαθήσει ο καθένας με τον τρόπο του να περάσει το μήνυμα του προς τα έξω για το πώς βιώνει ο καθένας προσωπικά τη δική του ψυχική υγεία. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εμείς έχουμε τον τρόπο να το εκφράζουμε το πράγμα για να προκαλέσουμε και ίσως τον κόσμο που ενέχει το μέσο να το κάνει να μιλήσει. Να έρθουμε και να πούμε, να δείξουμε, να ζωγραφίσουμε, να δώκουμε ήχον και εικόνα μέσα στην ηχό της ψυχικής υγείας, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι κανένας είναι μόνος του, ότι μόνο ένα χέρι δικών ή ξένων μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις το βήμα το παρακάτω, μπορεί να σε σηκώσει για να πάει παρακάτω και να έβρεις τον τρόπο με τον οποίο να το αντιμετωπίσεις και να ξανασηκώθεις. Μόνο ένα χέρι, δικών ή ξένων, μπορεί να θκιώξει τη συννεφιά γύρω από την ψυχή των ανθρώπων. Μας καλούν να κοιτάξουμε κατάματα τον καθρέφτη μας, το παλίμψιστο που κρύβουμε όλοι μέσα μας, γιατί όλοι περνούμε από κάτι, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, ενώ πιστεύω ότι είσαι άνθρωπο που είναι όλα καλά. Και νομίζω το μήνυμα και το που ήταν ένας από τους στόχους της έκθεσης είναι το να φύγουμε τους τοίχους που υπάρχουν και τα όρια και το να μην μιλούμε για το θέμα, να μην εκφραζόμαστε, ο καθένας με δικό του τρόπο. Και νομίζω είναι τούτο το μήνυμα ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε. Φτάνει πλέον να υπάρχει ταμπού γύρω από το θέμα.